Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Κύριε Ιωακίμοβιτς, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μωυσή, και στους ακροατές σας. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το προφανές. Κομματικός μηχανισμός. Εσείς τώρα, μετά τις διαβεβαιώσεις και το όλο κλίμα το προηγούμενο διαστήματος ότι δεν πάμε σε εκλογές πρόωρες και πάμε για ολοκλήρωση τετραετίας, τα κατεβάσατε τα μολύβια, το κλείσατε το μαγαζί, φύγατε διακοπές, όλα καλά? Όχι, πήγαμε διακοπές, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Κάναμε τα πάνια μας για πολύ λίγες μέρες και γυρίσαμε και συνεχίζουμε το τρέξιμο, που λέμε. Α, συνεχίζετε δηλαδή τρέξιμο, δηλαδή. Α, δεν το πολύ πιστεύετε. Ούτε εσείς το πολύ πιστεύετε ότι δεν θα πάμε σε εκλογές. Α, με τη λογική αυτή τότε θα έπρεπε μετά τις εκλογές να κλείνουν τα κόμματα τα γραφεία τους και να τα ανοίγουν προεκλογικά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, για πείτε μας τώρα. Αυτή τη στιγμή εσείς είστε σχετικά πρόσφατα, έχετε αναλάβει τα καθήκοντά σας. Περίπου 3-4 μήνες. Έχει 3-4 μήνες. Λοιπόν, να πούμε για τον κόσμο, για να ξέρει, ότι η Διοικούσα Επιτροπή είναι ένα όργανο το οποίο λογοδοτεί απευθείας, νομίζω, στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Έτσι, μάλιστα, δεν είναι, μάλιστα, δεν είναι εκλεγμένο, είναι το μόνο όργανο. Στο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, στο γενικό, τον Παύλο τον Μαρινάκη, στο γενικό διευθυντή, τον Γιάννη τον Πρατάκο, που τώρα έχει αναλάβει και γενικό γραμματέας του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα λίγο, με όλο αυτό το κλίμα του τελευταίου διαστήματος, εσείς στον κομματικό μηχανισμό και όλο αυτό το κλίμα με τις παρακολουθήσεις, με όλα αυτά, στον κομματικό μηχανισμό, το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας εδώ, πώς το εισπράττει όλο αυτό το κλίμα? Ο κομματικός μηχανισμός... Τώρα βέβαια θα περιμένουμε και τις απαντήσεις που θα δώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Ναι. Ναι. Εξάλλου από την αρχή η Νέα Δημοκρατία είπε ναι στη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Mm-hmm. Έτσι. Να επεκταθεί όμως η έρευνα σε βάθος χρόνου, ώστε να αντιμετωπιστούν και διαχρονικές παθογένειες, αλλά και να διατυπωθούν και προτάσεις βελτιωτικές για το μέλλον. Γιατί... Mm-hmm. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο ρόλος της ΕΕΠ είναι καθαρά της εθνικής ασφάλειας. Ναι. Σε ό,τι αφορά, γι' αυτό λέω εγώ για το κλίμα, λέω, δηλαδή θεωρείτε, ανησυχείτε εσείς σαν κομμάτι, σαν στελεχειακό δυναμικό, ανησυχείτε ότι όλο αυτό το κλίμα που επικρατεί μπορεί να επηρεάσει και τους συσχετισμούς δυνάμεων στην κοινωνία? Πώς το εισπράτετε εσείς αυτό, γι' αυτό ρωτάω? Όχι, δεν το εισπράττω αυτό. Δεν εισπράττω ότι θα έχει τόσο μεγάλη επίπτωση. Από συζητήσεις που έχουν γίνει τόσο με τα κομματικά στελέχη, αλλά και με πολίτες, mm-hmm. όλοι είναι υπέρ της ξεκαθάρισης του ρόλου της ΕΕΠ, αλλά κυρίως είναι mm-hmm. καιρός πια να σοβαρευτούμε και, όπως είπα και πριν, να γίνουν κάποιες βελτιωτικές προτάσεις όσον αφορά το ρόλο. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά γενικότερα τον ρόλο πλέον των κομμάτων στην κοινωνία και σε μια περίοδο που τα κοινωνικά ζητήματα είναι φλέγοντα, βλέπουμε τι γίνεται με την ενεργειακή κρίση, ο κόσμος ταλαιπωρείται, ο κόσμος ανησυχεί για το χειμώνα. Οι κομματικοί μηχανισμοί τα τελευταία χρόνια είχαν περάσει μία μακρά περίοδο απαξίωσης. Σωστό. Και γνωρίζοντας και το ρεπορτάζ και από τη Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη, ξέρουμε καλά ότι και η Διοικούσα Επιτροπή δεν πέρασε τα καλύτερά της τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος, το στελεχειακό δυναμικό της βάσης, ο μικρόκοσμος που λέμε, ο κομματικός, ο πρώτος κύκλος ανθρώπων της βάσης, συμμετέχουν, μπαίνουν στη διαδικασία, έρχονται στο κόμμα, ασχολούνται βεβαίως, με το βεβαίως, θέμα κόμμα? Βεβαίως. Να σας ενημερώσω το εξής, ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα, mm-hmm. Δημιουργήσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τις αντίστοιχες γραμματείες που έχει και κάτω το κεντρικό κόμμα, ναι. Η Πειραιώς.
Μπήκανε επικεφαλής άνθρωποι με επιστημονικό επίπεδο, mm-hmm. οι οποίοι όλοι αυτοί θα συμβάλλουν, θα αποτελέσουν ένα υποσύνολο μιας μεγαλύτερης ομάδας, mm-hmm. που στόχο έχει να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών, να αναβαθμίσει την ποιότητά τους, την ποιότητα της ζωής τους. Αυτό είναι και η προσωπική μου επιθυμία, δηλαδή να κατορθώσουμε τόσο εγώ όσο και τα υπόλοιπα μέλη της διοικού σας να προσφέρουμε και να αξιοποιήσουμε αποδοτικά την ενέργεια και διάθεση όλων αυτών των φίλων της Νέας Δημοκρατίας που θέλουν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια που γίνεται. Και να αγωνιστούμε για να γίνει πράξη το όρομα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη χώρα και το μέλλον. Μισό λεπτάκι τώρα. Να ρωτήσω το εξής. Αυτό Βέβαια. Λειτουργεί αμφίδρομα υπό την έννοια. Δηλαδή, μας ακούει τώρα ο κόσμος. Έτσι. Και ναι. λέει κάποιος, θα μεταφέρω το ερώτημα όπως είναι σχεδόν σαν να το ακούω. Εντάξει, Βέβαια. Τώρα εδώ δεν τα βγάζουν πέρα και δεν μας βελτιώνουν την καθημερινότητα υπουργοί και κυβερνητικά τέτοια. Το κόμμα, ο κομματικός μηχανισμός, ο τοπικός, θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της καθημερινότητάς μας. Και το ερώτημα είναι πόσο αφίδρομη είναι αυτή η διαδικασία, αυτή η επικοινωνία από το στελεχειακό δυναμικό, ένα κομματικό περιφερειακό όργανο, μέχρι τα ανώτερα κλιμάκια ενός κυβερνώντος κόμματος. Ακούγονται αυτά που γίνονται εδώ, εισακούγεστε ή γίνονται για τα μάτια του εδώ κόσμου και υπάρχουν στεγανά μέχρι να φτάσουν όλα επάνω? Όχι, όχι. Εξάλλου αν έχετε παρακολουθήσει όλη την πορεία τώρα του διοικού σας, αλλά και ειδικότερα του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Παύλου του Μαρινάκη, έχει κάνει νομίζω το Αθήνα Θεσσαλονίκη και η φυσιά Παγκράτη. Είναι συνεχώς ανεβοκατεβαίνει και ειδικά τώρα μάλιστα και στην περίοδο της έκθεσης στην ουσία θα εγκατασταθούν εδώ πέρα όλα τα ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από την Αθήνα. Ήδη έχουμε διάφορες προτάσεις εμείς καταθέσει στο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Mm-hmm. Όσον αφορά τόσο τις δράσεις μας mm-hmm. για μετά την έκθεση, αλλά και επίσης στην περίοδο αυτή της έκθεσης έχουν προγραμματιστεί μαζί με την Αθήνα έχουμε προγραμματίσει διάφορες εκδηλώσεις, συζητήσεις, αλλά και πάρα πολλές επισκέψεις κλιμακίων τόσο στη Θεσσαλονίκη ναι. από βουλευτές και υπουργός, όσο και στην Κεντρική Μακεδονία. Ναι. Θα επιμείνω στο κατά πόσον ο ρόλος ενός κομματικού οργάνου είναι απλά να περάσει τα σχέδια της ηγεσίας του κυβερνώντος ή του όποιου κόμματος στην τοπική κοινωνία ή κατά πόσον λειτουργεί και ως πομπός της τοπικής κοινωνίας προς το κόμμα. Για παράδειγμα, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις, μπορείτε να μας αναφέρετε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχετε διαμηνήσει στα κορυφαία κλιμάκια του κόμματος, κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε αντιδράσεις γι' αυτό, ότι ακόμα και το δικό μας το κοινό λέει ότι εδώ κάπου τα πάμε στραβά, χρειάζεται βελτίωση, χρειάζεται διόρθωση εδώ πέρα. Σε τέτοια πράγματα ακούγεστε? Ναι. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Από τη στιγμή που ανέλαβα, mm-hmm. όπως είπα και πριν, προσπάθησα να έρθω σε επαφή και να συζητήσω με θεσμικούς παράγοντες της περιοχής, mm-hmm. Να ακούσω ιδέες, να ακούσω σκέψεις, αλλά κυρίως να ακούσω τους προβληματισμούς από διάφορες οπτικές γωνίες και να συνθέσω όλη αυτή την πληροφορία και να την προωθήσω κάτω στην Αθήνα. Ναι. Αυτό έκανα λοιπόν με τον πρώτο κύκλο επαφών με τους βουλευτές, mm-hmm. που συνέχισα στη συνέχεια ένα κύκλο επαφών με τους δημάρχους, το οποίο συνεχίζεται. Mm-hmm. Και τι κάνουμε, προσπαθούμε, ήδη κάποιοι δήμαρχοι μας έχουν στείλει προβλήματα τα οποία έχουν στους δήμους τους, τα οποία τα προωθούμε κάτω στην Αθήνα, στο γραμματέα και στο Γενικό Διευθυντή, έτσι ώστε να μπορέσουμε και να βρούμε κάποιες λύσεις με τα αντίστοιχα υπουργεία τα οποία χρειάζεται ο κάθε Δήμος. Και προς το παρόν έχει φανεί ότι αυτός ο διάβλος επικοινωνίας δουλεύει κατά 90-95%. Μάλιστα. Γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχουν προφανώς και τα κυβερνητικά όργανα. Υπάρχει ένα γραφείο Πρωθυπουργού εδώ με την κυρία Μαρία Αντωνίου. Υπάρχει Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει στο Διοικητήριο. Βεβαίως. Υπάρχουν υπουργοί. Ναι, να σας πω δηλαδή ότι αν έχετε παρακολουθήσει την πορεία, ότι οι πρώτες επισκέψεις που έκανα όταν ανέλαβα την Διοικούσα Επιτροπή ήταν να επισκεφθώ τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον Σταύρο τον Καλαφάτη,
και την διευθύντρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τη Μαρία Αντωνίου, ναι. με τους οποίους έχουμε ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας για όλα τα θέματα ναι. που αφορούν τόσο τον νομό Θεσσαλονίκης, όσο ευρύτερα και την Κεντρική Μακεδονία. Συζητάτε και για τα ψηφοδέλτια, γιατί τώρα τελευταία γίνεται πολλή λόγο για τα ψηφοδέλτια που θα καταρτιστούν και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές. Βεβαίως. Συζητάμε και για τα ψηφοδέλτια. Βεβαίως. Δεν πρέπει να συζητάμε και για τα ψηφοδέλτια. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία της κατάρτισης, της επιλογής? Όχι ακόμα. Αυτό θα γίνει μετά την έκθεση. Δηλαδή, όταν λέτε συζητάτε τώρα για τα ψηφοδέλτια, σε τι επίπεδο συζητάτε? Συζητάμε το... Υπάρχουν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια και να είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο. Αυτό στη ξέρετε, Νέα Δημοκρατία, είναι... τόσο στην Α όσο και στη Β. Λοιπόν, θα γίνουν αντίστοιχες προτάσεις ναι. από τη διοικούσα, αν θέλετε. Ναι, ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω εκεί πέρα. Ότι εσείς θα προτείνετε, ναι. θα προτείνετε ονόματα για τα ψηφοδέλτια. Θα προτείνουμε κάποια ονόματα, βεβαίως. Να ρωτήσω το εξής, γιατί αυτή η διαδικασία, ξέρετε, με τους, στα κόμματα για την επιλογή προσώπων ή για την, αν λειτουργούν ως πρόκριμα εκεί οι τοπικές διαδικασίες για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια, είναι και λίγο ένα γκάλωπ του τι γίνεται στην κοινωνία. Υπό την έννοια πια, όταν ένα κόμμα είναι σε κρίση και αποδρομή, συνήθως ψάχνει υποψηφίους, ψάχνει υποψηφίους με τον τουφέκι. Όταν πάει καλά, έχει πληθώρα υποψηφίων για τα ψηφοδέλτια και δεν ξέρει τι να τους κάνει. Εσύ σε ποια φάση βρίσκεσαι? Άρα λοιπόν, επειδή λοιπόν εμείς έχουμε πληθώρα. Μάλιστα. Άρα εννοείτε εσείς ότι πάμε πολύ καλά. Δεν ξέρω, άμα μου λέτε ότι έχετε πληθώρα, κάποιοι προφανώς πιστεύουν ότι πάει καλά. Προφανώς αυτοί που ενδιαφέρονται θεωρούν ότι πάει καλά η Νέα Δημοκρατία και έχει χώρο. Ναι. Θα έχει χώρο να αναδείξει. Έχει, γιατί τα πρόσωπα φυσικά και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε εκλογική διαδικασία, έτσι δεν είναι? Ναι. Καθώς είναι οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή καθημερινά με τους πολίτες. Mm-hmm. Και νιώθουμε ιδιαίτερα τυχεροί εμείς στη Νέα Δημοκρατία που διαθέτουμε ως πολιτικός χώρος πολυάριθμα στελέχη. Με γνώσεις, με ικανότητα, με εμπειρία, έτσι, και στον επαγγελματικό χώρο τους και στο χώρο εργασίας και σε κοινωνικούς χώρους. Έχουν όμως το ενδιαφέρον να μπουν στη διαδικασία, να μπουν στο στίβο, στον ενεργό στίβο. Γιατί ξέρετε, αυτό που συζητιέται ευρέως στην κοινωνία είναι ότι αυτοί που είναι πραγματικά επιτυχημένοι, καταξιωμένοι στο χώρο τους, συνήθως αποφεύγουν να ασχοληθούν, να εμπλακούν με την πολιτική. Ας περιμένουμε να δούμε τότε την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Θα δούμε καινούργια πρόσωπα? Αυτό ακόμα δεν το ξέρω. Η επιλογή θα γίνει, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μάλιστα. Να το θέσω αλλιώς. Εσείς θα προτείνετε καινούργια πρόσωπα? Οπωσδήποτε θα προτείνουμε και κάποια καινούργια πρόσωπα. Μάλιστα. Δηλαδή από την πληθώρα που έχουμε, γιατί δεν σας κρύβω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ένταξη στα ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Και στην Α Θεσσαλονίκης. Και στην Α, ναι. Γιατί ξέρετε, εδώ πέρα υπάρχει, παρατηρείτε το φαινόμενο το εξής, και είναι διαχρονικό, έχει αρκετά χρόνια η Νέα Δημοκρατία, που αντιμετωπίζει ένα προβληματάκι στην Α Θεσσαλονίκης. Παρατηρείτε, ας πούμε, το ποσοστό της εδώ και σε δημοσκοπικό επίπεδο, αλλά και σε εκλογικές αναμετρήσεις, να είναι αρκετά χαμηλότερα από το μέσο όρο που επιτυγχάνει το κόμμα στην Ελλάδα. Και ενώ, ας πούμε, στη Β' Θεσσαλονίκης βλέπουμε κατά κόρον τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας να είναι κοντά ή πάνω από το μέσο όρο, στην Α' Θεσσαλονίκης υπολείπεται αισθητά του μέσου όρου. Αυτό που οφείλεται και πώς το αντιδράσετε σε αυτό το ζήτημα? Ναι, ακριβώς ό,τι συμβαίνει στον αστικό ιστό της Α' Θεσσαλονίκης, mm-hmm. αν παρατηρήσετε, συμβαίνει και στον αστικό ιστό της Α' Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δηλαδή. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν πράγματι ότι στην Α' Θεσσαλονίκη η Νέα Δημοκρατία πετυχαίνει ποσοστά κάτω από τον πανελλαδικό μέσο όρο στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Mm-hmm. Έχουν υπάρξει κατά καιρούς πολλές διαφορετικές ερμηνείες σχετικά. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, το γεγονός αυτό οφείλεται στη δεκαετία της οικονομικής κρίσης που προηγήθηκε, η οποία χτύπησε δυσανάλογα συνοικίες και γειτονιές της Α' Θεσσαλονίκης.
Στόχος λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας είναι να αποκαταστήσουμε τις αδικίες εκείνης της περίοδου και να επουλώσουμε τις πληγές που προκάλεσε η κρίση στις περιοχές αυτές. Να αποκαταστήσουμε δηλαδή με λίγα λόγια τις σχέσεις των πολιτών με το πολιτικό σύστημα. Και πόσο εύκολο είναι αυτό να συμβεί σε μια περίοδο που οι κρίσεις είναι αλλεπάλληλες και βλέπουμε βγαίνουμε από μια κρίση, μπαίνουμε στην άλλη. Ναι, δεν προλαβαίνουμε ότι... να κουμπίσουμε τη βαλίτσα, δηλαδή. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά όμως δείτε και την άλλη πλευρά, ότι βγαίνοντας από κάθε κρίση βγαίνουμε όρθιοι. Ναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι άλλη κυβέρνηση να έχει περάσει τόσες πολλές κρίσεις και δημοσκοπικά τουλάχιστον προς το παρόν να είναι τόσο μπροστά. Και νομίζω ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι δίπλα σε κάθε πολίτη. Εξάλλου, αν δεν ξέρω αν έχετε, θα έχετε ενημερωθεί σίγουρα ότι περίπου 2 δις τώρα θα πέσουν στη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων για το ρεύμα το Σεπτέμβριο. Είναι ποσά τα οποία ακούγονται εξωφρενικά. Έτσι, ενώ θα μπορούσαν να δείτε πόσο εξωφρενικά ακούγονται τα ποσά των λογαριασμών που καλούνται να πληρώνουν. Των λογαριασμών. Επίσης, ναι, όπως όλοι μας πληρώνουμε. Ναι. Έτσι, αλλά και στο λογαριασμό της ΔΕΗ, άμα δείτε κύριε Μωυσή, γιατί το παρακολουθώ και εγώ για να δω πόσο θα είναι η επιδότηση εισαγωγικά της κυβέρνησης, ναι, είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Mm-hmm. Δηλαδή η Ελλάδα στηρίζει με εθνικά μέτρα την κοινωνία. Και θα συνεχίσει επίσης η Ελλάδα και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να διεκδικεί και ευρωπαϊκή λύση στην ενεργειακή κρίση. Ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, κανένας εθνικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση μόνος. Ψάχνετε και για δημάρχους αυτή την περίοδο? Έχετε ξεκινήσει όχι, να ψάχνετε υποψηφίους δημάρχους όχι, για τις περιοχές? Όχι. 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 Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Προηγούνται οι εθνικές. Μάλιστα. Άρα δεν ασχολείστε με το θέμα αυτοδιοίκηση προς το παρόν, γιατί βλέπουμε ότι όχι, εκδηλώνονται και ειδικά από το χώρο σας εκδηλώνονται κάποιοι που ψάχνονται για, ναι, για εντάξει, δημοτικά ψηφοδέλτια. Θεμητό. Κάθε ενεργός πολίτης, έτσι, ναι, έχει τις φιλοδοξίες του. Οι επαφές που κάνω εγώ με τους δημάρχους περισσότερο έχουν στόχο να ακούσω λίγο τις σκέψεις, τις ιδέες και τους προβληματισμούς που είπα, έτσι ώστε να μπορέσουμε σαν Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκης να βοηθήσουμε τους δημάρχους του πολεοδομικού μας συγκροτήματος στα προβλήματά τους και να δώσουμε κάποιες λύσεις μεσολαβώντας και εμείς στους αντίστοιχους υπουργικούς στόχους. Μάλιστα. Σας ακούνε, ανοίγουν οι πόρτες των Υπουργείων για εσάς? Γιατί οι βουλευτές κατά καιρού γκρινιάζουν ότι οι πόρτες είναι ημίκλειστες. Για κάποιες πόρτες. Ανοίγουνε. Προς το παρόν ανοίγουνε. Προς το παρόν. Δηλαδή εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα από τα μέλη της κυβέρνησης. Ναι. Okay. Στα Θεσσαλονίκη. Κατάλαβα. Α, σε ό,τι αφορά τα στελέχη της Θεσσαλονίκης μιλάτε τώρα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Ακίμοβιτς, θα είμαστε σε επαφή. Θα δούμε για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ασχολείστε εσείς καθόλου? Ακόμα δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Αυτό, όπως ξέρετε, συνήθως είναι κανένα 2-3 μέρες πριν ανέβει. Ολοκληρώνεται. Ναι, σας έχουν ζητήσει. Ξέρουμε ότι θα ανέβει μία προτάσεις. Σας έχουν ζητήσει προτάσεις για το που πρέπει να πάει ο Πρωθυπουργός? Ναι, κάποιες προτάσεις, ναι. Μάλιστα. Καλώς, κύριε Ακίμοβιτς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ κύριε Μωυσή και είμαστε στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, θα τα λέμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.